Να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στα αθλητικά με το βόλεϊ ανδρών της ΑΕΚ Κομωτινής και την Pre-League. Για τη β' φάση έχασε την έδρα της με 3-2 σετ από τον Πανερυθραϊκό και έτσι έφτασε στους 5 βαθμούς. Τα σετ 19-25, 22-25, 25-18 και 25-10, 12-15. Για το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών της Β' Εθνικής, ο ΓΑΣ Κομωτινή έχασε στην Κομωτινή από την Ευκαρπία με 61-72 και έμεινε στις δύο νίκες. Για το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και την τελευταία αγωνιστική της Αλφα Φάσης και οι τρεις ομάδες της Κομωτινής ιτήθηκαν. Τα αποτελέσματα: Αγία Βαρβάρα Καβάλας, ΑΕΚ Κομωτινής 64-43, ΑΟ Καβάλα, ΕΑΣ Κομωτινής 67-58, Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης Δημοκρίτη ο Κομωτινής 54-53. Στη β' φάση από τον όμιλο αυτό προκρίθηκαν η Αγία Βαρβάρα, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, η Φέρες και η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης. Για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της ΕΠ Στράκης και τη 18η αγωνιστική στο ντέρμπι κορυφής, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, ο Πανθρακικός κέρδισε 2-0 την Ελπίδα Σαπών με αυτογκόλ στο 68 και τέρμα του Γιανακτσίδη στο 75. Παρουσία πολλών φιλάθλων του νομού μας και όχι μόνο. Στους άλλους αγώνες έχουμε Αρχοντικά Γρατινή 2-0, Πόντος Θηλωρίου Προσκυνητές 1-2, Αναγέννηση Ποντίων Θηλωρίου Κόσμιο 2-2. Νέο Σιδηροχώρη Παγούρια 0-1. Μίσχος Άγιοι Θεόδωροι 1-1. Ασώματη Πόντος Κομωτινής 3-2. Στη βαθμολογία προηγεί το Πανθρακικός με 52 βαθμούς και ακολουθεί η Ελπίδα Σαπών με 46 βαθμούς. Ένα πραγματικό ντέρμπι σήμερα, κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, σε ένα κακό γήπεδο. Καλύτερη ομάδα των προσκυνητών, κέρδισε δίκαια. Εμείς κάναμε το στραβομάτημα, ελπίζουμε να πάρουμε στη συνέχεια τους βαθμούς που χάσαμε σήμερα. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το οποίο στην προπόνηση γίνεται. Θα μας βγει πιστεύω σε κάποιο παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους 25 που παίξανε. Συγχαρητήρια στην ομάδα των προσκυνητών για την νίκη τους, ήταν δίκαια. Και όπως είπαμε, εμείς θα συνεχίσουμε για ένα καλύτερο συνέχεια. Ήταν ζητούμενο, ήταν παιχνίδι ζωής και θανάτου, έτσι όπως και οι επόμενοι 8 αγώνες. Είναι τελική για μας. Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση και πρέπει να παλεύουμε τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο λεπτό. Φυσικά είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, είμαστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια των παικτών. Τα έδωσαν όλα και αυτό θέλουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.